Γεια, podcast RSP. Από το φίλαθλο προς το φίλαθλο, με post-game σχόλια για το Steaua Ολυμπιακός που έληξε πριν από λίγο πάνω στο Βουκουρέστι. Τελικό αποτέλεσμα, 0-0 ισοπαλία. Καταρχάς καλωσορίζω όσες και όσους ακούτε για πρώτη φορά. Η εκπομπή αυτή ανήκει σε όλες και όλους εμάς, τους απλούς φιλάθλους. Για να ερχόμαστε εδώ καθημερινώς αφιλοκερδώς και να λέμε αλήθειες για την ομάδα, για το καλό της, επειδή την αγαπάμε. Ανταλλάσσουμε ωραία απόψεις, χωρίς να έχουμε αφεντικά. Και όλα αυτά, χωρίς βρισχές, χαρακτηρισμούς, προσβολές, προκλήσεις, εξ αποστάσεως, πίσω από την οθόνη, που αυτό είναι άνανδρο. Γι' αυτό και δεν περνά εδώ. Πράγμα το οποίο γνωρίζουν πολύ καλά όσες και όσοι ακούνε ανελιπώς εδώ οι θαμώνες, χαιρετίζω, που ακούνε παγκοσμίως, από στεριά και θάλασσα, πραγματικά, Ελληνίδες, Έλληνες και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω πολιτισμένα είτε όχι, πραγματικά τις εκτιμώ και τους εκτιμώ εξίσου. Και όλα αυτά που λες ισχύουν και στα τρία κανάλια RSP. Και στο 3 δηλαδή και στο 1, όπου και γνωριστήκαμε πριν από λίγα χρόνια. Γι' αυτό και έχω βάλει από κάτω ακριβώς στην περιγραφή, αλλά και ακόμη πιο κάτω σε δικό μου σχόλιο καρφιτσωμένο, τους δύο συνδέσμους, για να πατήσετε και να ακούσετε και εκεί, να στηρίξετε και εκεί και να ανταλλάξουμε και εκεί απόψεις. Τώρα όσον αφορά τον αγώνα που μόλις παρακολουθήσαμε, το να λένε τώρα οι δημοσιογράφοι για το παρελθόν και το τι έκανε αυτή η ομάδα παλιά στην Ευρώπη που όντως είχε επιτυχίες, και τι έγινε, εμείς έπρεπε για μένα να είχαμε κερδίσει, δεν το κάναμε όμως δυστυχώς. Τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80 τα πήγαιναν καλά αυτοί, άσε που συνεχίστηκε μια παράδοση η οποία έχει ως εξής: δεν βάζει ο Ολυμπιακός γκολ, λέει, στη Ρουμανία καθόλου. Δυστυχώς. Και φέτος, χωρίς τη δημιουργία που έχουμε συνηθίσει εμείς Ολυμπιακοί, δυστυχώς δεν γίνεται. Μέχρι αύριο να παίζαμε, γκολ δεν βάζαμε. Ακόμη και απέναντι σε 10 παίκτες. Με εκνευριστικές, ανούσιες εναλλαγές της μπάλας προς το τέλος ειδικά, αφού κιόλας από το 67, από ό,τι θυμάμαι, είχαν μείνει με 10 παίκτες οι Ρουμάνοι. Όμως από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έως και το 67, εκείνη ήταν καλύτερη, Εμείς μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου πέσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Κακώς. Πέσαμε και σε Κύπριο, διαβασμένο προπονητή, με παρελθόν στον ΠΑΟΚ, είπε κιόλας πριν τον αγώνα ότι οι δικοί μας, λέει, στο γήπεδο δεν πρόκειται να ακουστούν. Σόπα, εγώ τους άκουσα πάντως. Και πάλι όμως τον παραδέχομαι, διότι είναι ξυπνητζής προπονητής. Είχε πει κιόλας ότι έχουμε αδυναμίες. Τις εντόπισε σιγά το δύσκολο. Ξέρει εξάλλου εδώ την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ έβρισε και στα ελληνικά στον πάγκο. Τον είδα εγώ. Ενώ ο δικός μας έγλυφε τα χείλη του. Τα όχι και ιδιαίτερα σαρκώδη. Άσε που οι συνηθισμένοι, οι οποίοι είναι πεσμένοι στον Ολυμπιακό, αυτοί που ήρθαν το καλοκαίρι φέτος, έδειξαν και πάλι ότι δεν κάνουνε. Δηλαδή Γουίλιαν, Ολιβέιρα, Ο οποίος Ολιβέιρα μπήκε μέσα από σπόντα επειδή έσπασε τη μύτη του ο Γιάρεμτσουκ. Ο εορτάζων. Χτες, έτσι. Τώρα πες προχτές. Χρόνια πολλά και περαστικά. Είχαν αυτοί και κεντρικούς αμυντικούς δύο, οι οποίοι σωματικά έχουν χαρίσματα σε στυλ καμπί, οπότε τον δυσκόλεψαν στο ένας μέναν. Και ο Ενγκαζάνα από Νότια Αφρική, ο πρώην παίκτης των Kaiser Chiefs, αλλά και ο Νταουά, ο Καμερουνέζος, με το διαβατήριο το γαλλικό, ο οποίος ακούστηκε το καλοκαίρι του 23 για Ολυμπιακό. Βέβαια, λόγω καταγωγής. Μαγκιά τους. Κατά τα άλλα, οι Ρουμάνοι τίποτα το ιδιαίτερο. Σαν μικρομεσαία ελληνική ομάδα. Γι' αυτό όμως λέμε και ξαναλέμε εδώ στο κανάλι, ότι με αυτές τις γιώμες, τις σέντρες, δεν κάνεις δουλειά. Θες δημιουργία. Φωνάζουμε. Εδώ ο Χαραλάμπους το πήρε χαμπάρι. Εντάξει. Αυτό πάει τη διοίκηση και τον προπονητή. Εν ώψη Γενάρη. Να γίνει εκεί, ξέρω εγώ, να φύγει η Σελασσή, να τελειώνουμε, να ενισχυθούμε. Να φτάσουμε ψηλά στην Ευρώπη και να σηκώσουμε άνετο το πρωτάθλημα και κύπελο. Οι Ρουμάνοι πάντως και με την ισοπαλία ευχαριστημένοι ήταν, το απέδειξαν. Το είχαν δηλώσει εξάλλου και πριν τον αγώνα, ορίστε, την πήρανε, τι καταλάβανε. Εδώ εμείς κυνηγάμε οχτάδα, λέμε. Για να δούμε, έχουμε παιχνίδια εντός, έχουμε Πόρτο, θα δείξει. Εν τω μεταξύ, παρατήρησα ότι ο Κύπριος, ο προπονητής, είχε δώσει εντολή στους παίκτες του να σουτέρουν από μακριά. Σε αυτό διαφωνώ μαζί του, εντάξει. Το θεωρώ γελίο. Και πάλι όμως σου λέει, αν μου κάτσει, μου κάτσε. Και τελικά το όλο και πιο πυκνό μουστάκι του Γκαρθία δεν βοήθησε το γούρι εκεί. Στο ίδιο στυλ με το Βάσκο. Το Μεντιλίμπαρ, το συμπατριώτη του.
ο οποίος όμως φόρεσε αναγκαστικά κοστούμι λόγω Ευρώπης. Από εκεί και πέρα πολλά λάθη ο διαιτητής, άπειρος νιάνιαρο, 36 ετών, της πλάκας. Και ακούσαμε πάλι αυτόν που μίλαγε να αποκαλεί τον Γκαμπί Αραμπί. Εντάξει, και εμένα προσωπικά μου έχει λείψει, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Όταν τον είχαμε, ας τον έβαζε να παίζει. Ο Αποέλ τον εβάζει ο γίγαντας. Εγώ πάντως προσωπικά ξεχώρισα τον Πυρόλα, έκοβε άριστα. Κατά τα άλλα, κανείς δεν ξεχώρισε, θα έλεγα. Και που λες, στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού, ρυθμός δεν υπήρχε από καμία ομάδα από τις δύο. Εμείς κατεβήκαμε με Τζολάκη, Κωστίνια, Ορτέγκα, Ρέτσο Πυρόλα, Μουζακί την Καρθία, Ρόντινε η Μασούρα στα άκρα, Κοστούλας πίσω από Καμπί, όπως περιμέναμε. Και μετά από τα άστοχα σουτάκια και των δύο ομάδων, από Μικουλέσκο, από Σουτ, από Πυρόλα, είχαμε μετά Ρόντινε στο 19 να τραβάει καλοζυγισμένο με το αριστερό, μπλόκαρε όμως ο Ρουμάνος θερματοφύλακας. Μετά στο 26 θυμάμαι είχαμε σύγκρουση Μασούρα κεφάλι με κεφάλι με αντίπαλο, ευτυχώς και τα δύο παιδιά ήταν καλά. Μετά βγήκε ο Εγκαζανά και πήρε τη θέση του Ονταουά, σκιά του Καμπί. Μετά στο 34 βρήκε χώρο και σούτερο Μουζακίτης, έσκασε η μπάλα στο χορτάρι και πέρασε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ταρνοβάνου, του τερματοφύλακα δηλαδή. Στο 38 σούτερο σούτ, όνομα και πράγμα, έξω καμία σχέση. Ενώ στο 46 ο Καμπί έβαλε εκεί το χέρι του Θεού που λέμε, αντί για κεφαλιά κανονική, ευτυχώς ο διαιτητής ήταν επίοικης, δεν του βγάλε κίτρινη. Μετά πάλι στο 45 θυμάμαι ο Σουτ, ο Ρουμάνος, τράβηξε ένα καλό με το δεξί, ευτυχώς όμως αστόχησε. Γενικά στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες πρόσεχαν τα νότα τους. Για μένα ο Ολυμπιακός έπρεπε να ξεμητήσει, θα μου πεις τώρα μπορεί χτυπάξει να τρώγε γκολ. Ναι, αλλά Ολυμπιακός είσαι, Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε, θυμάμαι, με κίτρινη του Ρέτσου, σωστά, επειδή ανέτρεψε τον Ολάρου, τον καλό αυτό παίχτη, το δεκάρι, το σύγχρονο, τον Ρουμάνο, τον διεθνή, τον αρχηγό, που αυτός έχει και καλό χαρακτήρα, από ό,τι είδα. Σε εκείνο πάντως το σημείο του παιχνιδιού εμείς ήμασταν πεσμένοι, έως και την κόκκινη κάρτα του Μπιρλιτζέα, του επιθετικού. Και έτσι ο Χαραλάμπους από Αστέρας Τρίπολης έγινε πανετολικός. Είναι από Λεβαδιακός καλύτερα. Πιο μικρή ομάδα δηλαδή. Βέβαια. Όλοι πίσω λέμε. Και έτσι πήρε αυτό που ήθελε. Τι να του πεις. Μετά στο 69 θυμάμαι σέντρα συρτή του Μουζακίτη πολύ καλή. Επέμενε εκεί. Ο Καμπί όμως δυστυχώς σούτερε με δύναμη. Ψηλά η μπάλα έξω. Μετά στο 77 μπήκε ο Γιάρεμτσουκ με το Βέλντε αντί για Γκαρθία και Κοστούλα. Ενώ στο 63 νωρίτερα είχε μπει μέσα ο Έσε με τον αφάνατο Βίλιαν αντί για Κωστίνια και Μασούρα. Στο 79 ο Καμπί έχασε μεγάλη ευκαιρία, δεν μέτρησε όμως η φάση, ως μη γενόμενη επειδή ήταν σε θέση offside. Ύστερα από πολύ καλή κεφαλιά εκεί του Γιάρεμτσουκ, την οποία και απέκρουσε ο αντίπαλος θερματοφύλακας, ο Ρουμάνος. Μετά στο 81 δέχτηκε χτύπημα στη μύτη, είπαμε Ουκρανός ο Γιάρεμτσουκ. Μες στα αίματα μιλάμε, μύτες, πρόσωπα, φανέλες, ό,τι γουστάρεις. Κρίμα να πούμε. Και πάλι να ευχηθώ περαστικά. Μετά στο 84 ο Βέλντε από κοντά πολύ κακή κεφαλιά, πολύ κακή, άστοχη, με το πάνω μέρος του κεφαλιού, ούτε ερασιτέχνης. Λες και ήθελε πραγματικά να παίξει άμυνα εκεί. Πραγματικά. Και στο ίδιο λεπτό, δηλαδή στο 84, μπήκε ο Ολιβέιρα μέσα από σπόντα όπως είπαμε αντί του Γιάρεμτσουκ. Συνεχίσαμε και εμείς εκεί τις σέντρες, τα ίδια και τα ίδια. Και πρόλαβε ο Σέρζιο, όπως είναι στα πορτογαλικά και όχι Σέρχιο, όπως είναι στα ισπανικά, ο Ολιβέιρα να σουτάρει, τίποτα, καμία των σχέσεων, εντελώς άστοχος, μπεκάτσες, μετά ανούσιες εναλλαγές της μπάλας και τέλος. Τι να ράνουμε τώρα, προχωράμε, σκεφτόμαστε μόνο τον Όφι, έτσι. Θα έχουμε εννοείται αύριο σχόλια και πάλι, τι αύριο, σε λίγες ώρες, το απόγευμα δηλαδή της Παρασκευής 29 Νοεμβρίου. Εδώ ξέρω εγώ για τον απόϊχο του αγώνα αυτού, αλλά και για τον Όφι, για όλα. Τραυματίες, τα πάντα όλα. Και να ακουστούν φυσικά και τα σχόλιά σας. Μην πάει χαμένο τίποτα. Ακόμη και τα όσα έλαβα στα pre-game σχόλια εν ώψη του αγώνα Στεάου Ολυμπιακός. Αλλά για τώρα να ευχαριστήσω τους εξής ακροατές για τα σχόλιά τους. George Stefanatos, Connecticut USA. Δημήτρης Χριστοδουλέας. Νίκος Παππούς, φίλος της ΑΕΚ. Και φίλος πολύ καλός της εκπομπής. Δεν το ξέρω το παιδί από κοντά, έτσι εννοείται.
Γενικά εδώ δεν παίζουν τέτοια γνωριμίες και αυτά. Επίσης, Σωτήρης Συνολάς, Παναγιώτης Μανουσέλης, Πάνος Μηταράς και γενικά όσες και όσους παρέλειψα. Α, βάλε και από το πρώτο κανάλι το Σιλιανό, τον Romantic Boy. Λοιπόν, όπως είπαμε, τα υπόλοιπα σε λίγες ώρες πάλι εδώ από το δεύτερο κανάλι. Εφόσον γουστάρατε τη φάση, like, εγγραφή, σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και καμπανάκι πατάμε εφόσον με το καλό έχουμε κάνει μόλις την εγγραφή, για να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις για όσα θα ανεβαίνουν καθημερινώς, αφιλοκερδώς, συνεχώς δυναμικός. Και επίσης τα μέλη Super Chats τα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε, διότι εδώ δεν έχουμε αφεντικά, ούτε χορηγούς ούτε τίποτα. Μόνο δηλαδή με τη δική σου στήριξη θα μείνουμε όρθιοι. Άρα ευχαριστώ από καρδιάς εκ των προτέρων και χαιρετώ. Ζήτω Ολυμπιακός!